The UN to Greece. The large movement of refugees and migrants is a global challenge that no state can face alone. Είναι μεγάλη πρόκληση που κανένα κράτος δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνο του. Θα πρέπει να το διαχειριστούμε λοιπόν συλλογικά, συνολικά και με βάση τις αξίες μας, γιατί διαφορετικά θα αποτύχουμε. Σήμερα κινδυνεύουμε όχι μόνο να αποτύχουμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά την πρόκληση αυτή, αλλά και να αποτύχουμε να προδώσουμε, αν θέλετε, τις πεπιθήσεις μας. Και αυτό είναι σαφέστατο για την Ευρώπη, πάνω απ' όλα. Γιατί αντιμετωπίζει τεράστιες μεταναστευτικές πιέσεις ήδη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τις μεγαλύτερες μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και φυσικά ενώπιον των συνόρων της. Και η Ευρώπη αναρωτιέται εάν είναι δυνατόν ακόμα να διατηρηθεί η κοινωνική συνοχή και η ασφάλεια για τους πολίτες της χωρίς να παραβιαστεί το διεθνές δίκαιο και ιδιαίτερα η συνθήκη της Γενέβης. Ο λαός της Ελλάδας που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή μια σοβαρότατη οικονομική κρίση αντιμετωπίζει αυτή την πρόκληση τα τελευταία 3,5 χρόνια κάθε μέρα. Και η απάντησή του είναι ναι, έτσι πρέπει να γίνει. Την αντιμετωπίσαμε όταν 1.200.000 πρόσφυγες κατέφυγαν στη χώρα μας. Την αντιμετωπίσαμε όταν μέσω διμερών κινήσεων άλλων κρατών κλείσαν τα βόρεια σύνορα. Την αντιμετωπίσαμε με την βοήθεια των αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Εθνών να βοηθήσουμε τους σχεδόν 60.000 πρόσφυγες που αυτή τη στιγμή έχουν παραμείνει στην Ελλάδα και όλους τους άλλους που θα καταφτάσουν σε αυτήν. Όσον αφορά βεβαίως τις αιτήσεις για παροχή ασύλου, αυτή τη στιγμή είμαστε η χώρα που έχει τις τέσσερις την τέταρτη στη σειρά πληθώρα αιτήσεων. Και προσπαθούμε βεβαίως σε πολύ δύσκολες συνθήκες να εφαρμόσουμε την σχετική συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που φυσικά οδηγεί πάνω απ' όλα σε μία σημαντική μείωση των θανάτων στο Αιγαίο που φυσικά αντικαθιστά τις πολύ επικίνδυνες παράνομες οδούς πρόσβασης στην Ευρώπη με νόμιμες οδούς οι οποίες είναι ασφαλείς. Θα πρέπει λοιπόν να ενισχύσουμε την προστασία των συνόρων μας και ταυτόχρονα να ενισχύσουμε και να επιταχύνουμε τις διαδικασίες παροχής ασύλου. Αυτό όμως μπορεί να γίνει όμως μόνο στη βάση της αλληλεγγύης και της καταμοιρασμένης ευθύνης. Οι υποσχέσεις που εδόθησαν στην Ελλάδα θα πρέπει να τηρηθούν. Και φυσικά θα χρειαζόμαστε πολύ περισσότερους υπαλλήλους για να ενισχυθεί η υπηρεσία εξέτασης των αιτήσεων ασύλου και επίσης περισσότερες θέσεις υποδοχής προσφύγων στο εξωτερικό. Έχουμε επίσης πολλά άτομα τα οποία βρίσκονται σε τρανσιτ και θα πρέπει σε αυτά τα άτομα να εξασφαλίσουμε όλες τις απαραίτητα εχέγγυα που παρέχει το διεθνές δίκαιο για την ασφάλειά τους. Εάν σήμερα δεν κάνουμε μια πραγματικά συντονισμένη προσπάθεια να αντικαταστήσουμε τις παράνομες και επικίνδυνες οδούς με νόμιμες και ασφαλείς οδούς μετανάστευσης, εάν δεν επιταχύνουμε με την κατάσταση των μεταναστών σε χώρες ανά τον κόσμο που πραγματικά μπορούν να φιλοξενήσουν αυτά τα άτομα, θα αποτύχουμε. Και κάτι χειρότερο, θα δώσουμε, αν θέλετε, τόπο για συζήτηση σε εθνικιστικές δυνάμεις οι οποίες θα βρουν την ευκαιρία να αναδυθούν και θα είναι η δεύτερη φορά στην ιστορία που αναδύονται στην Ελλάδα.
σήμερα την πρόκληση της αποτελεσματικής ανθρωπιστικής αντιμετώπισης της μεταναστευτικής κρίσης είναι εμφανής. Και αν η διεθνής κοινότητα αποφύγει να αντιμετωπίσει και να υποστηρίξει την Ελλάδα σε αυτή την πρόκληση, οι προσπάθειες θα αποτύχουν όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και παντού. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, παρακολουθήσαμε την ομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού στη Σύνοδο της Ολομέλειας του ΟΗΕ. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην δίκαιη κατανομή των ευθυνών για τη διαχείριση του προσφυγικών ροών.